Τι λένε να μαζέψουν 300.000 ευρώ επιχειρηματίες όλου του νομού και όλες τις πόλεις της Βέρειας και της Αλεξάνδρειας και της Νάουσας. Αλλά η μονή του που είναι τα λεφτά, που είναι τα λεφτά, δημοσίως, άλλα πράγματα αποσκοπεί. Και βέβαια δεν είναι μόνο αυτό το παράπονο που έχουμε από τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη. Μας παραμερίζει και σαν θεσμό και μας προσβάλλει συνεχώς. Ακόμα και προχθές ήρθε μια επιτροπή από τη Ρουμανία, από την Χαργίτα της Ρουμανίας, με εμπόρους μέσα, τον πρόξενο της Ρουμανίας Θεσσαλονίκη, την εμπορική ακόλουθο του προξενείου της Θεσσαλονίκης, και αντί να πει το επιμελητήριο «έλα», γιατί έχουμε αυτή την αποστολή του και καλεί και βάζει δίπλα του και βγαίνει φωτογραφία τον αρχηγό της αντιπολίτευσης του επιμελητήριου, τον κύριο Γιαναβατζή. Και δεν το κάνει πρώτη φορά, το κάνει επανειλημμένος και άλλη φορά το έχει κάνει. Και μαλώσαμε για αυτό το πράγμα, τηλεφωνικώς. Δηλαδή να απαξιώνει θεσμούς. Ο θεσμός είναι αηδία, είναι απαράδεκτο. Βέβαια το ξέρουν όλοι αυτό το πράγμα και οι βουλευτές και ο Περιφερειάρχης και όλοι. Και αν εξακολουθήσει να το κάνει, δεν ξέρω τι έχει να γίνει. Αλλά το λέω δημοσίως και σας το καταγγέλω αυτό το πράγμα. Έχετε δει τις φωτογραφίες, φαντάζομαι. Δεν μπορεί να λέω εκπρόσωπος του επιμελητηρίου και να είναι η αντιπολίτευση και να μην έχει δει κανένας από το Συμβούλιο. Εγώ δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Όποιος θέλει, ας συνεχίσει. Να πάρω λοιπόν εγώ το λόγο. Είμαι ο Τάσος Γιάννου. Είμαστε η Διαχειριστική Επιτροπή, ο Νίκος Καπακόπουλος και ο Στέλιος ο Καρδίλας. Είμαστε η Διαχειριστική Επιτροπή των Επιχειρηματιών που αναλάβαμε να συγκεντρώσουμε χρήματα και να κάνουμε δωρεά έργο, το τονίζω αυτό, γιατί έχουν βγει σε διάφορα δημοσιεύματα, ακούγονται πάρα πολλά. Είμαστε εδώ ως Διαχειριστική Επιτροπή να δώσουμε κάποιες διευκρινήσεις λοιπόν για τα πεπραγμένα, τα έως τώρα πεπραγμένα που αφορούν την στέγαση του νέου τελωνίου. Όλοι σας γνωρίζετε το θέμα. Κάναμε μια πρώτη επιτροπή 37 επιχειρήσεων, όπου εκεί δεσμευθήκαμε όλοι μας να συνεισφέρουμε προκειμένου να στεγαστεί το νέο τελωνίο με τις προδιαγραφές πλέον που ζητούσε το Υπουργείο Οικονομικών. Στην αρχική μας συνάντηση δεσμευτήκαμε όλοι για ένα ποσό 220.000, ήταν περίπου πριν από 2 χρόνια, μιλούσαμε για μια εποχή πριν από τα capital control, με ευνοϊκές σε σχέση με τις τωρινές οικονομικές συνθήκες. Ήρθαμε σε επαφή λοιπόν με τους δύο... Ήρθαμε σε επαφή με, με τους δύο εταίρους του χώρου, την Αντιπεριφέρεια και τον Δημοπέριας, για να βρούμε το νομικό πλαίσιο πάνω στο οποίο θα μπορούμε ως επιχειρηματίες να σας φέρουμε. Για αυτό το σκοπό συστήσαμε μια μη κερδοσκοπική εταιρεία που ονομάζεται Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Φίλων Τελωνίου Κουλούρας. Είναι ο νομικός μας σύμβουλος εδώ, ο Αλέξης Τσακουρίδης, ο οποίος, εάν θέλετε να σας διευκρινίσει κάποια πράγματα επί του νομικού πλαίσιου της εταιρείας. Ανοίξαμε λογαριασμό στην τράπεζα προκειμένου να καταθέτουν οι εν λόγω επιχειρηματίες τα χρήματα τα οποία είχαν δεσμευτεί να βάλουν. Πλην όμως το οικονομικό τοπίο άρχισε να αλλάζει γρήγορα. Μιλούσαμε για μια εποχή που έπαιζε το στοίχημα αν θα μείνει η Ελλάδα στην Ευρωζώνη ή όχι. Ήρθαν σχεδόν πολύ γρήγορα τα capital controls, συνεπεία αυτών, η Διαχειριστική Επιτροπή αποφάσισε να κατατεθούν μόνο τα χρήματα των προσώπων που απαρτίζαν τη Διαχειριστική Επιτροπή, ούτως ώστε ό,τι ρίσκο και να έχει, να το έχει μόνο η Διαχειριστική Επιτροπή και να μην ρισκάρουμε χρήματα επιχειρήσεων. Έχοντας πάντα υπόψη ότι οι διαδικασίες του δημόσιου είναι αργές, έτσι, είχαμε λάβει υπόψη ότι η συνεννόηση μεταξύ Δήμου και Αντιπεριφέρειας θα είναι δύσκολη, γιατί και αυτοί, όπως καταλαβαίνετε, πρέπει να περάσουν από συμβούλια, πρέπει να το εγκρίνουν οι νομικοί τους. Όλα αυτά μας κάνανε στο να μην ζητήσουμε να κατατεθούν χρήματα των επιχειρήσεων. Να σημειωθεί εδώ, αν θέλετε να σας δώσουμε και τη λίστα των πρώτων επιχειρήσεων.
σχεδόν εισπράξαμε ένα θετικό αποτέλεσμα. Ακούμε όμως, αυτό που μας κάνει εντύπωση είναι ότι ακούμε διάφορα ερωτήματα και από φορείς και από μεμονωμένους πολίτες, ότι ποιοι είναι αυτοί που διαχειρίζονται τα χρήματα, εάν υπάρχουν χρήματα στο λογαριασμό, ποιο ύψος είναι των χρημάτων. Σας εξηγούμε ότι είναι μόνο τα χρήματα της Διαχειριστικής Επιτροπής, όπου από εκεί πληρώσαμε μηχανικό για να μας κάνει μια μελέτη ηλεκτρομηχανολογική που την απέτυσε το Υπουργείο Οικονομικών προκειμένου να μας δώσει την οριστική έγκριση, την οποία σημειωτέων ακόμη την περιμένουμε, έτσι. Δεν έχει λυθεί. Και ως επιχειρηματίες δεν πρόκειται να καταβάλουμε ούτε ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό, ούτε το παραμικρό καρφί να ρίξουμε εκεί, εάν και εφόσον δεν έχουμε ΦΕΚ στα χέρια μας. Ιδάλλως κινδυνεύουμε να κάνουμε ένα κτίριο, το οποίο ανά πάσα στιγμή μπορεί το Υπουργείο Οικονομικών να πει ότι δεν δίνω το τελωνείο εδώ, το δίνω κάπου αλλού, και εμείς θα έχουμε χρησιμοποιήσει χρήματα των επιχειρηματιών σε ένα κτίριο το οποίο δεν θα πιάσει τόπο. Καταλαβαίνετε ότι και εμείς έχουμε τα ηχέγγυα, θέλουμε αυτά τα ηχέγγυα, τα οποία τα επιβάλαμε στην τελευταία συνάντηση που είχαμε στο Υπουργείο Οικονομικών και συγκεκριμένα στην κυρία Παπανάσκου και είπαμε, ορίστε το ΦΕΚ για να μπορούμε και εμείς να ξεκινήσουμε τις διαδικασίες. Βεβαίως, για να βγει το ΦΕΚ θα πρέπει, είναι απαραίτητη προϋπόθεση από το Υπουργείο Οικονομικών εκτός των προδιαγραφών που έχει θέσει, να υπάρχει παραχώρηση από το Περιφερειακό Συμβούλιο και από το Δημοτικό Συμβούλιο. Από το Δημοτικό Συμβούλιο η παραχώρηση έγινε μόλις την προηγούμενη εβδομάδα. Εκκρεμεί η απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, αυτό είναι στις προθέσεις του Αντιπεριφερειάρχη, πότε θα το κάνει. Χωρίς και την απόφαση αυτή, το Υπουργείο Οικονομικών δεν πρόκειται να εκδώσει ΦΕΚ, είναι ξεκάθαρο. Είναι οι δύο όροι που θέτει το Υπουργείο Οικονομικών. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ως χώρος από το Υπουργείο Οικονομικών το τελωνείο της Κουλόρας έχει προκριθεί. Άρα λοιπόν περιμένουμε τις ενέργειες από τους τοπικούς φορείς. Οι επιχειρηματίες από την πλευρά τους έχουν δηλώσει ετοιμότητα. Είναι πιο δύσκολο το έργο μας από ό,τι ήταν πριν δύο χρόνια. Υπάρχουν όπως σας είπα γενείς δυσκολίες. Το καταλαβαίνετε κι εσείς. Παρ' όλα αυτά θεωρούμε ότι θα τα καταφέρουμε. Μένει λοιπόν από τους δύο τοπικούς φορείς, από τους δύο εταίρους της Αμάνθειας, να πάρουν την απόφαση από κοινού. Και βεβαίως μεσολαβή και η απόφαση του ΔΣ της Αμάνθειας, όπου ο πρόεδρος είναι ο κ. Καλαϊτζίδης, να δώσει την οριστική παραχώρηση για 50 χρόνια προκειμένου να στεγαστεί το νέο τελωνείο. Σε ό,τι αφορά το ύψος του ποσού, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρος εν γνώση μας οι επιχειρηματίες, ενώ μας ζητήσαν να τους πούμε αριθμό λογαριασμού, έτσι κοινή συνενέση αποφασίσαμε τα χρήματα να κρατηθούν στις ίδιες επιχειρήσεις. Είναι προφανής ο λόγος, πέρασαν δύο χρόνια, αυτά τα χρήματα που είχαμε δεσμευμένα εμείς, θα μας κατηγορούσαν ενδεχόμενο ότι χρησιμοποιούμε τα χρήματά τους ή ότι τους κρατάμε τα χρήματά τους και επιχειρήσαμε τα χρήματα, θα μπορούσαμε να τα δουλέψουμε αρκετές φορές. Εν ολίγης, θεωρούμε ότι κάναμε το καλύτερο δυνατό σε ό,τι αφορά για έναν χώρο ο οποίος αποτελεί έκτρωμα πλέον, ενώ θα πρέπει να είναι στολίδι για τον χώρο. Ο χώρος αυτός θα μπορεί να δημιουργήσει πρόσοδο και στον Δήμο και στην Αντιπεριφέρεια, στην κοινωνία γενικότερα και όχι μόνο, και στην ευρύτερη περιοχή. Έχει κάνει το επιμελητήριο μελέτη του πώς ακριβώς μπορεί να αξιοποιηθεί αυτός ο χώρος. Δεν είναι επί του παρόντος και δεν είναι στην θέση της Διαχειριστικής Επιτροπής των Επιχειρηματιών να το αναλύσει αυτό. Εμείς βρισκόμαστε εδώ να απαντήσουμε σε κάποιες ερωτήσεις που τυχόν θα θέσετε και για λογαριασμό φορέων και για λογαριασμό δικό σας, αλλά και για λογαριασμό πολιτών, προκειμένου να αποσαφηνίσουμε τις ενέργειες τις δικές μας και τα πραγματικά τα δικά μας και ό,τι αφορά την ετοιμότητα τη δική μας. Εγώ αυτά είχα να πω, είμαι στη διάθεσή σας μετά να απαντήσω ό,τι ερωτήματα θέλετε. Αν θέλει να μιλήσει ο κ. Σταυρακόπουλος, είναι εκτελονιστής, είναι ακόμη πιο ειδήμων στο θέμα της λειτουργίας του τελωνίου. Γεια σας, λέγομαι Σταυρακόπουλος Νίκος.
και οικονομική συνεισφορά. Δεν μπορεί ο άλλος να βάζει τα χρήματά του και να υπάρχουν άνθρωποι που χωρίς να υπάρχει λόγος σκέφτεστε το τελωνείο Βερίας να μην υπάρχει. Η Βέρεια είναι ένας, ο νομός Συμμαθίας είναι εξαγωγικός νομός. Σκέφτεστε να μην υπάρχει η εξαγωγή του νομού μας να πρέπει να πηγαίνουν στην Πιερία ή στην Βέλα. Και ξέρουμε πολύ καλά ποιοι, πού θα πηγαίνουν. Το ξέρουν και οι άρχοντες και όλοι μας και οι επιχειρήσεις. Ξέρουμε ότι εδώ οι γείτονές μας, οι Πέλα, παλεύουν με νύχια και δόντια. Και εμείς τώρα να κάνουμε κρίσεις και αν υπάρχει, τι υπάρχει. Αυτά μπορεί να μην μαζευτούν επειδή τα χρήματα. Μπορεί να μην μπορέσουμε να τα μαζέψουμε, αλλά τουλάχιστον γιατί να μας στηρίζουν την προσπάθεια. Να προσπαθήσουμε να τα μαζέψουμε. Να προσπαθήσουμε για τον νομό μας. Όλοι, όλοι είμαστε στενά οικονομικά. Οι εποχές είναι δύσκολες για τις επιχειρήσεις. Αλλά θα κάνουμε μια προσπάθεια. Θέλουμε σε αυτή την προσπάθειά μας βοήθεια. Δεν θέλουμε αντίρρησης έτσι χωρίς νόημα. Αυτά ήταν. Αν θέλετε κάτι. Στήλιος. Καλησπέρα σας. Ο Καλήνος ο Στήλιος είναι επιχειρηματίας στον νομό. Πιστεύω ότι το θέμα καλύφθηκε. Αλλά βλέπω μια πολύ μεγάλη πολυσυεργία από τους φορείς. Δηλαδή δύο χρόνια τώρα αυτή η ιστορία, είναι πάρα πολύ. Ποιος ο λόγος, ποιος καθυστερεί αυτή την ιστορία και για ποιο λόγο. Τέλος πάντων, πιστεύω καλύφθηκε όλο το θέμα με αυτά που κάνει οι άνθρωποι, οι προηγούμενοι. Εγώ θέλω να κάνω μια ερώτηση. Αυτό το κτίριο έγινε για κάποιο σκοπό και κατήθησε ένα ερείπιο λιλετημένο. Ποιος στέγει αυτό το πράγμα. Αυτά είναι λεφτά των φορολογουμένων. Κάποιο το έφερε σε αυτό το σημείο, κάποιο δεν το πρόσεξε. Δεν πρέπει αυτό να δώσει κάποιο λόγο. Όταν εμεί, σαν επιχειρηματίε, κάνουμε ένα λάθο και χάνουμε κάτι, το πληρώνουμε την τσέπη μα. Αυτό πώ ήρθε έτσι. Σα ευχαριστώ. Δεν νομίζω ότι υπάρχει τίποτα άλλο. Εγώ να σα πω πρώτο πώ ξεκίνησε η ιδέα. Να βάλουν οι επιχειρηματίες τα χρήματα για να κάνουν αυτό το πράγμα εκεί. Το 1988 ο φίλος μου ο Παπαγεωργίου, αυτός που έκανε το νοσοκομείο και η απεισιά της ήταν στη Θεσσαλονίκη, πήγε στο Μητσοτάκη που ήταν τότε υπουργός και του λέει θέλω να σας δώσω λεφτά να κάνετε ένα νοσοκομείο εκεί στη Δυτική Θεσσαλονίκη γιατί λείπει. Εσύ, γιατί άμα δώσει εμάς τα λεφτά δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Φτιάξτε το εσύ και έλα μετά να το επανδρώσουμε εμείς και να το διοικήσουμε μαζί. Και έτσι έγινε το Παπαγεωργίου το νοσοκομείο. Έτσι με αυτό το σκεπτικό ξεκινήσαμε και εμείς και λέμε να το κάνουμε και μετά έρθουν να το διοικήσουμε, να το οργανώσουμε. Πώς θα γίνει. Άμα σε καθυστερούν δύο χρόνια όμως δεν είναι. Κάτσε. Λοιπόν, ο Βλέπος τώρα. Για να είναι νόμιμη αυτή η προσπάθεια των ανθρώπων αυτών της Διαχειριστικής Επιτροπής που ξεκίνησε για να μην υπάρχει ένα πρόβλημα για να καλύψουν νομικά την προσπάθεια των ανθρώπων αυτών που αναλάβανε αυτή την πρωτοβουλία να συγκεντρώσουν τα χρήματα και να και αρχικά κατοχυρωμένοι αλλά και τα χρήματα τα οποία θα δίναν ή θα δώσουν επιχειρηματίες για το σκοπό αυτό το Δεκέμβριο του 2015 συστήσαμε μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Νομού Ημαθίας υποστηρικτών Τελωνίου Βέρειας και με το διακριτικό τίτλο Ημαθία Επιχειρεί. Ο ένας και μοναδικός σκοπός της εταιρείας είναι η συγκέντρωση των χρημάτων αυτών από τους επιχειρηματίες με μοναδικό σκοπό, τη διάθεσή τους για την ανέγερση του τελωνίου της Βέρειας και τίποτε άλλο. Σε περίπτωση προβλέπει το καταστατικό μέσα που δεν προχωρήσει τη διαδικασία και δεν γίνει για οποιοδήποτε λόγο το τελωνείο, τα χρήματα αυτά τα οποία δίνονται και θα δοθούν υπό μορφή δωρεάς από τους επιχειρηματίες προς την επιχείρηση, προς την εταιρεία, τα χρήματα αυτά θα επιστραφούν πάλι στους ιδίους. Τίποτε άλλο, αν θέλετε καμιά άλλη ερώτηση πάνω στο νομικό μέρος της εταιρείας, μπορώ να σας πω, αν θέλετε καμιά διευθυνιστική. Εγώ θα ήθελα να σας πω ότι επειδή πολλά ακούγονται ότι όλη η κίνηση μας είναι για λόγους εντυπωσιασμού.
μας κατηγορήσουν για τα πάντα. Άρα λοιπόν το ρίσκο μας είναι μεγάλο. Για ποιο λόγο να βγούμε να εντυπωσιάσουμε? Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Όλοι είμαστε επιχειρηματίες οι οποίοι δεν έχουμε προκαλέσει. Για ποιο λόγο να βάλουμε το κεφάλι μας, να το βάλουμε λοιπόν έτσι, να κατηγορηθούμε για τα πάντα. Ξέρουμε ότι ανά πάσα στιγμή θα μας κατηγορήσουν. Είτε όταν τα μαζέψουμε και κάνουμε το έργο, είτε αν δεν καταφέρουμε και να τα μαζέψουμε τα χρήματα αυτά, πάλι θα κατηγορηθούν. Κανένας όμως φορέας δεν πρόκειται να κατηγορηθεί οτιδήποτε. Είναι η εύκολη λύση για αυτούς, η δύσκολη λύση είναι για μας. Θέλω να υπενθυμίσω ότι πριν από ένα χρόνο, με αυτόν τον τρόπο που θα γίνει και για το Τολωνείο, το χημείο από την Πέρια έφυγε. Σήμερα ο νομός Συμμαθίας δεν διαθέτει γενικό χημείο του κράτους. Παρότι έχει κονσερβοποία, εινοποία, έχει 100 δουλειές που το χημείο βοηθούσε, σήμερα δεν υπάρχει χημείο στην Πέρια. Υπάρχει χημείο στη Σκύπρα. Ο νοήτων. Αν καθίσουμε, άπλαγε και άλλα πράγματα. Γι' αυτό αποφασίσαμε οι επιχειρήσεις να βάλουμε χρήματα αυτές τις δύσκολες εποχές. Ήδη τα εργοστάσια κονσερβοποίησης, τα εινοποία, ήδη δέχονται την πίεση της μη ύπαρξης χημείου αυτή τη στιγμή στην Πέρια. Το χημείο είναι απαραίτητο. Και δυστυχώς, σιγά σιγά έφυγε το χημείο, σιγά σιγά θα φύγει και το Τολωνείο. Επίσης μια διευκρίνηση να κάνω. Ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης αναρωτήθηκε ποιο νόημα έχει όλη αυτή η κίνηση όταν θα συνεχίσουν να υφίστανται τα Τολωνεία της Σκύδρας και της Πιερίας. Σε συνάντηση που είχαμε με τον κύριο Αλεξιάδη, τον πρώην Υπουργό Οικονομικών, παρουσία των βουλευτών της Πιερίας, βουλευτών Ημαθίας και εκπροσώπους του Επιμελητηρίου και της Διαχειριστικής Επιτροπής, είχαμε πει το εξής, ότι διοικητικά τα πατρονία της Κίδρας και της Πιερίας θα συνεχίσουν να υφίστανται, αλλά θα υπάγονται διοικητικά στο τελωνείο της Βέρειας. Αυτό είναι δέσμευση και του Υπουργείου Οικονομικών και ήταν και με όρους που πήγαμε εμείς στη διαπραγμάτευση τότε, γιατί το τελωνείο της Κουλούρας, γενικά το τελωνείο της Βέρειας ήταν outsider. Δεν ήταν κάστης αναφορές του Υπουργείου. Πήγαμε με όρους win-win λοιπόν, έτσι, να συνεχίσουν να υφίστανται τα τελωνεία της Πιερίας. Κάτι που το δέχτηκαν οι πολιτευτές του νομού της Πιερίας, το δέχτηκαν και οι πολιτευτές του νομού Πέλης. Έτσι, τα υφίστανται τα τελωνεία τους, είναι δεδομένο ευθύς εξ αρχής αυτό, γιατί υπάρχουν και... σε αυτό θα σας διευκρινίσει, θα σας δώσει διευκρινίσει ο κ. Σταπακόπουλος, ότι πρέπει να συνεχίσουν να υπάρχουν τα τελωνεία εκεί πέρα. Απλά θα υπάγονται διοικητικά στο νέο τελωνείο, έτσι, το οποίο θα πρέπει να γίνει με ευρωπαϊκές πλέον προδιαγραφές, όπως επιτάσσει η κοινοτική οδηγία. Καμία ερώτηση, είστε? Ορίστε εδώ, εκεί αρχίζουμε από αριστερά προς τα δεξιά. Από την διάθεση που ξεκίνησε η ευρεστή μου, εγώ εισπράττω ότι δεν υπάρχουν μισόλογα και ότι έχετε διάθεση να τα πείτε όλοι. Και θέλω να μου λύσετε μια απορία. Εγώ από όλο αυτό και το σημερινό και τα προηγούμενα διαπιστώνω το εξής. Διαμορφώνω την εξής εικόνα. Υπάρχει ένα κουφάρι, το οποίο σέρνεται, όπως είπε ο κύριος Καρδίλας, με τις όποιες ευθύνες έχουν αυτοί που έχουν, και έρχονται σε μια εποχή που το χρήμα είναι πανάκριβο και δυσέβρετο κάποιοι άνθρωποι και λένε βάζουμε ζεστό παρά για να τα αξιοποιήσουν. Και αντί αυτό το πράγμα να χτυπήσουμε καμπάνες και να πούμε μπράβο, επιτέλους σε αυτή την εποχή βρέθηκαν άνθρωποι να βάλουν λεφτά, να αξιοποιήσουν σε δημόσιο χώρο και να φτιάξουν κάτι καλό, αντιμετωπίζετε προβλήματα. Εξηγήστε μου, σας παρακαλώ, τι μπορεί να κρύβεται από πίσω. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Εσείς ξέρετε για ποιο λόγο υπάρχει αντίδραση. Σίγουρα θα ξέρετε. Αν έχει την καλοσύνη, εξηγήστε μου να το καταλάβω. Αυτό δεν μπορούμε να καταλάβουμε κι εμείς. Σωστή η παρατήρησή σου, αλλά δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν, πιστεύω εγώ και η διοίκηση εδώ του επιμελητηρίου, που δεν θέλουν να γίνει αυτό το πράγμα επειδή η διοίκηση είμαστε εμείς. Επειδή είναι ο Σουλτζόγλου διοίκηση ή ο κύριος Στάδε. Ακόμα και μέσα από το Συμβούλιο του Επιμελητηρίου.
Εννοείται, κύριε Πρόεδρε, ότι είχε καθαρά μικροπολιτικούς λόγους. Ακριβώς. Γιατί άλλο, για πέστε μου. Δεν ξέρω, εσείς. Πέστε μου εσείς. Γιατί η Μαθιώτης, την Άουσα, εδώ, τη Βέλη, πάει και εκτελωνίζει τα φρούτα του στη Σκίδρα και δεν τα εκτελωνίζει στη Βέλη. Υπάρχουν. Γιατί. Και επώνυμοι, γνωστοί. Υπάρχει απάντηση. Γιατί πάει. Πέστε μου εσείς. Να απαντήσω εγώ. Γιατί εξυπηρετείτε. Σε λίγα, συνεχίζω, σε λίγο καιρό αυτό εγώ προβλέπω, επειδή δεν η κυβέρνηση και η εξουσία δεν θα το καταργήσει γιατί φοβάται τις αντιδράσεις. Το εξασθενεί το τελωνείο, το αποδυναμώνει, δεν εξυπηρετείται κανείς, δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί, δεν έχει υπαλλήλους και διάφορα, τώρα μην πούμε σε λεπτομέρειες. Οπότε ακόμη και κάποιος, γιατί σήμερα πηγαίνουν κάποιοι και εκτελονίζουν εκεί για άλλους λόγους. Εμείς λέμε ότι και κάποιος, ο κύριος Κανδύλας που θα θέλει να εκτελονίζει στον νομό του, δεν θα εξυπηρετείται. Γιατί θα έχει τόσο λίγο προσωπικό το τελωνείο, θα είναι τόσο δύσκολα τα πράγματα που θα αναγκάζεται να πάει εκεί γιατί εξυπηρετείται. Το λέω και πάλι, και όσοι πάνε εκεί, δεν ξέρω για άλλους λόγους αν θα πάνε, αλλά νομίζω ότι πηγαίνουν γιατί εξυπηρετούνται. Δηλαδή, ο επιχειρηματίας την εξαγωγή θα την κάνει είτε από τη Βέρεια, είτε από τη Σκίδρα, είτε από την Αθήνα, είτε από την Καπερναούμ. Αυτό είναι το εμπόριο σήμερα. Δεν μπορεί να... ο νομός θα χάσει. Και ο επιχειρηματίας θα επιβαρυνθεί με έξοδο. Πέστε μου, συμφέρει σε ένα αυτοκίνητο την Άουσα να πάει μέχρι τη Σκίδρα και να γυρίσει πίσω να βγει στην Εγνατία εδώ? Απ' την Άουσα, δεν σας λέω. Δεν σας λέω από τη Βέρεια, που είναι ακόμη χειρότερο. Απ' την Άουσα, να πάει στη Σκίδρα και να γυρίσει. 15-30 χιλιόμετρα, εσύ και τον παλιόδρομο. Και να γυρίσει και να μπει στην Εγνατία εδώ για να φύγει, είτε βόρεια, είτε δυτικά, είτε ανατολικά. Γιατί αυτός είναι ο δρόμος που έχουμε σήμερα. Δεν είναι άλλος. Δεν θα πάει από την Έδεσα μετά στο Αμίντιο να ανέβει τον Άγρα. Ούτε θα πάει από τα Γενιτσά για να φύγει η Θεσσαλονίκη. Θα έρθει στην Εγνατία εδώ για να φύγει. Πού θα πάει, Σερβία, ξέρω εγώ, ανατολικά, δυτικά. Κι όμως αυτό γίνεται. Άλλος, πες. Κύριε Νίκο, είπατε προηγουμένως ότι περιμένετε ένα ραντεβού με τον κύριο Περιφερειάρχη. Ναι. Είναι σύμφωνος αυτή την περίπτωση. Έχουμε κάνει ένα ραντεβού πριν από κάνα-δύο μήνες, αλλά πριν τα Χριστούγεννα ήταν, ναι. Είπατε και περιμένετε και νέο ραντεβού. Ναι, είχαμε τα βασιλόπιτες πράγματα, γιορτές, πανηγύρια, τώρα είναι στη Μάλτα, μόλις γυρίσει από τη Μάλτα, θα το κάνει. Εγώ θέλω να ρωτήσω. Με τις νομικές του υπηρεσίες μαζί, είναι οργανωμένο το ραντεβού. Από τη στιγμή που ο Περιφερειάρχης είναι σύμφωνος, πόσο αισιόδοξος μπορείς να είστε εσείς για να μπορέσετε να ξεπεραστεί όλη αυτή η ιστορία με την περιφερειά του, είπατε ότι δεν μπορεί να συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή. Πόσο αισιόδοξο μπορεί να είστε? Υπάρχει μια διαδικασία ότι για να φτάσει το θέμα στον Περιφερειάρχη πρέπει να αιτηθεί ο Αντιπεριφερειάρχης να συζητηθεί το θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Άρα λοιπόν η αρχή πρέπει να γίνει από εδώ. Όταν ο Αντιπεριφερειάρχης δεν θέτει το συγκεκριμένο ζήτημα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, ο Περιφερειάρχης δεν μπορεί να συζητήσει τέτοιο θέμα. Ακόμη και εμείς που θα πάμε δια της πλαγίου οδού, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να ενημερώνουμε και να παίρνουμε να εισπράττουμε τη σύμφωνη γνώμη του κυρίου Περιφερειάρχη. Η διαδικασία όμως πρέπει να ξεκινήσει από εδώ. Εντάξει, πολιτικό είναι το ζήτημα. Είναι αφεντικό Περιφερειακό. Θα γίνει, δεν υπάρχει περίπτωση, γιατί εδώ στη Βασιλόπιτα του Μελτρίου που ήρθε ο Περιφερειάρχης, το συζητήσαμε το θέμα και λέει αφήστε, θα γίνει. Έτσι. Εγώ την οικογένεια του Τσικώστα την ξέρω 50 χρόνια τουλάχιστον, γιατί είναι πελάτης μου. Με φέρουνε μπαμπάκια και 50 χρόνια. Υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα? Πρόεδρε, υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα πλέον στη διαδικασία αυτή? Γιατί στην πρώτη φορά υπήρχε μια δέσμευση για 1,5 χρόνο που λέγαμε και τα λοιπά.
ότι πρέπει να γίνει και αν δεν γίνει θα περάσουμε στη δεύτερη επιλογή για σκέδα κτλ. Τώρα, τι περιθώρια χρονικά έχουμε. Σε ό,τι αφορά, να απαντήσω, γιατί ισχύουν ό,τι ισχύει από την συνάντηση που κάναμε με την κυρία Παπανάτσου στην προστατέλη του έτους, που είναι και η τελευταία που είχαμε επαφή με το Υπουργείο Οικονομικών. Η κυρία Παπανάτσου, λοιπόν, και η υπεύθυνη των τριών κυρία Γιαλούρη, μας είπε ότι το θέμα έχει στην ουσία οριστικοποιηθεί. Το τελωνείο, το σύγχρονο τελωνείο έχει οριστικοποιηθεί ότι θα γίνει στον χώρο της Κουλούρας. Πλην όμως, πρέπει είναι απαραίτητη προϋπόθεση οι δύο αποφάσεις, όπως σας είπα, των αντιστοίχων συμβουλίων. Όταν πάνε αυτές οι δύο αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομικών, τότε το Υπουργείο Οικονομικών είναι υποχρεωμένο με ΦΕΚ να ορίσει επίσημα το χώρο στέγασης του τελωνείου. Ο Δήμος Βέρειας πήρε μια απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι δίνει ένα χρονικό περιθώριο στους επιχειρηματίες 18 μήνες από την ημέρα της αναγραφής του ΦΕΚ. Λογικά, αντίστοιχη απόφαση θα πάρει και το Περιφερειακό Συμβούλιο. Υποθέτω αυτή είναι και η πιο σύνομη διαδικασία. Το κατασκευαστικό χρονικό όριο που μας δώσανε οι δικοί μας μελετητές, οι ιδιώτες που αναθέσαμε εμείς, είναι περίπου τους 3 με 4 μήνες. Πλήρη αποπεράδοση και παράδοση. Από με τις προδιαγραφές που έχει θέσει το Υπουργείο Οικονομικών. Και να ξέρετε ότι με τις προδιαγραφές που πήραμε βάλαμε πολύ ψηλότερα τον πύχη εμείς ακόμη οι μηχανικοί μας, γιατί δεν είναι να παίζεις με τέτοιου είδους κτίρια που αποδίδονται προς δημόσια χρήση. Καταλαβαίνετε την δεδαλώδη διαδικασία που υπάρχει και που μπορεί να στραβώσει. Δεν μπορούμε να ρισκάρουμε εμείς χρήματα συναδέλφων μας, να πάμε στο πρώτο και να κινδυνεύουμε να μην γίνει παραλαβή του κτιρίου και να κατηγορηθούμε για οτιδήποτε. Ότι είμαστε σίγουροι θα κατηγορηθούμε, θα κατηγορηθούμε. Από το Υπουργείο πάντως δεν υπήρχε κάποιο χρονοδιάγραμμα. Έτσι, αυτό θέλω να πω. Υπήρχε παλιά. Τώρα δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Είναι σημαντικό. Υπάρχει γιατί έχει προκριθεί ο χώρος ως χώρος πλέον. Περιμένει το Υπουργείο τις δύο αποφάσεις. Εντάξει, νομίζω δεν μπορεί να σε περιμένει και 10 χρόνια αν εμείς στη Βέρεια αποφασίσουμε να κάνουμε. Αυτό ακριβώς. Εγώ να ρωτήσω κάτι παρακαλώ. Για να διευκρινιστεί και να ακουστεί, να καταγραφεί και να γίνει σαφές. Τα λεφτά τα βάζετε εσείς. Λοιπόν, οι επιχειρηματίες, να ολοκληρώσω το ερώτημα. Γίνεται το τελωνείο. Αυτό θα είναι μια δημόσια υπηρεσία, την οποία θα διαχειρίζεται ένας ιδιωτικός φορέας, θα είναι αμυγός μια δημόσια υπηρεσία. Οι επιχειρηματίες που θα βάλουν τα λεφτά, το μόνο όφελος που θα έχουν είναι ότι θα έχουν μια υπηρεσία κοντά για να τις υπηρετούνται, να επενδυστούν να πάρουν τα χρήματά τους με κάποιον άλλο τρόπο, να κάνουν δωρεά διευκρινίσεις. Δωρεά, δωρεά, το είπαμε, δωρεά. Η όλη διαδικασία γίνεται ως δωρεά έργου, δηλαδή θα συγκεντρωθούν τα χρήματα τα οποία θα διαχειριστεί η Διαχειριστική Επιτροπή. Εμείς θα αποδώσουμε το κτίριο προς χρήση δημόσιας υπηρεσίας, όπως είναι το τελωνείο, ως δωρεά έργου. Και όχι ως δωρεά ιδιωτών. Θα πάει δωρεά έργου από την εταιρεία που έχουμε συστήσει. Το υπόλοιπο, οι υπόλοιπες εγκαταστάσεις, η διαχείριση των υπόλοιπων εγκαταστάσεων είναι προς όφελος της αμάρτη ΑΕ. Καταλαβαίνετε λοιπόν εκεί πέρα τα πρόσοδα που θα προκύψουν στην αμάρτη ΑΕ και όχι μόνο. Είναι τύπης, είναι ένα άτυπος δίτ. Για όσο το καταλαβαίνουμε. Είναι ένα άτυπος δίτ. Και παίρνει πόντος ο χώρος το τελωνείο εκεί πέρα. Μόνο ο χώρος παίρνει. Μπορεί να αξιοποιηθεί γιατί μας αναφέρθηκε και από την αντιπεριφέρεια ότι έχουν σκοπό να κάνουν διεθνή διαγωνισμό. Καταλαβαίνετε λοιπόν με το τελωνείο μέσα ότι τα ωφέλη είναι πολλαπλάσια. Δηλαδή, αν δώσει κάποιος 1 εκατομμύριο όπως είναι ο χώρος τώρα, νομίζω θα δώσει 5 όταν είναι το τελωνείο μέσα. Ας μην αφήσουμε να φεύγουν όλα τα όνομά μας. Συμφωνούμε απόλυτα. Δεν έχει μείνει τίποτα. Έτσι, κι αν δεν τα μαζέψουμε τουλάχιστον να πέσουμε μαρκόμενοι. Ας δώσουμε, δηλαδή, αφού αντί να βοηθήσουν όλοι οι αρχές,